βιάζονται και τα κόμματα και οι κυβερνήσεις να έχουν έτοιμα πάντα εναλλακτικά σενάρια για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει ότι η γραμμή μας, η κατεύθυνσή μας είναι να δώσουμε τη μάχη μέσα στην Ευρώπη για να ιτηθούν και να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές της αιώνιας λιτότητας. Και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι κάθε κυβέρνηση, πόσο μάλλον μια αριστερή κυβέρνηση, αύριο αν είμαστε με τους αγώνες και την ψήφο του ελληνικού λαού, πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο προκειμένου να στηρίξει τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού της. Το δεύτερο τώρα που ήθελα να πω είναι το εξής, γιατί είναι το βασικό, είναι η είδηση της ημέρας, η συνάντηση με την Τρόικα, ότι δηλώσεις χθες του εκπροσώπου της Κομισιόν αλλά και του κυρίου Χαρδούβελη, του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, ότι δηλαδή δεν θα γίνει πολιτική κουβέντα με την Τρόικα και ότι η κυβέρνηση δεν θα βάλει κόκκινες γραμμές. Για την αξιοπιστία λέει ο κύριος Χαρδούβελης. Εδώ ο κ. Σαμαράς έχει πει ότι την έχουμε αποκτήσει από το 2012. Πάλι αυτοί διεκδικούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποδόμησε όλη την προπαγάνδα που έκανε όλο το καλοκαίρι η κυβέρνηση, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε να βάλουν κόκκινες γραμμές κλπ. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πριν δει την Τρόικα και όταν είναι να πάρει μέτρα σε βάρος του λαού, το παίζει λιοντάρι. Όταν βλέπει την Τρόικα ή κατά τη διάρκεια που τη βλέπει ή μετά, τότε είναι ήσυχη πάπια. Η οποία εφαρμόζει τις κόκκινες γραμμές που βάνει όχι η ίδια αλλά η Τρόικα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι από ό,τι αποδείχτηκε πριν καν ξεκινήσει η συνάντηση με όσα είπε ο κύριος Χαρδούβελης χθες, ο ίδιος το είπε, υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ότι δεν έχει κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση, πριν αρχίσει η συνάντηση λίγη ώρα, φαίνεται ότι οι κόκκινες γραμμές που μας προπαγάνδιζαν όλο το καλοκαίρι έχουν μετατραπεί σε παρδαλές μεταξωτές κορδέλες. Ότι η κυβέρνηση πάει σε αυτή τη συνάντηση σηκώνοντας από πριν λευκή σημαία παράδοσης στην Τρόικα. Και από ό,τι φαίνεται, από τις κουβέντες των δύο ημερών, αυτό που θα βγει δεν είναι αυτά που έλεγαν για το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, για φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ. Αυτό που θα βγει είναι η μετατροπή, κυριολεκτικά η μετατροπή των δίθεν κόκκινων γραμμών της κυβέρνησης σε πολύχρωμη συσκευασία ενός νέου πακέτου αντεργατικών, αντιλαϊκών, αντικοινωνικών, φορομπηχτικών μέτρων. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Διότι η κυβέρνηση πάντα με την Τρόικα κουβεντιάζει για δευτερεύοντα ζητήματα. Στα βασικά, στα βασικά έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Έχει συμφωνήσει και πάντα τα αποδέχεται. Τις θρασίτατες προκλητικές απαιτήσεις της Τρόικας, πάντα όταν τελειώνει η μέρα των δίθεν διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση τις αποδέχεται. Δεν θα σας αφήσω, κύριο Στρατούλη, να μιλήσετε. Όχι, τέλειωσε. Είπε λιοντάρια, είπε πάπιες, είπε παρδαλές κορδέλες. Μισό λεπτό όμως. Ξέχασε το ΣΥΦΙ, το κροκοδιλάκι. Μην μας χαλάτε το ρεπορτάζ. Έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες για το ΣΥΦΙ. Θα τις πούμε σε λίγο. Γι' αυτό δεν τον ανέφερε.